Σε θάλαμο δόκτωρος Μινά Χατζημινά μετονομάστηκε ένας εκ των δύο παιδιατρικών θαλάμων της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο, στην παρουσία της οικογένειας του αείμνηστου ιατρού, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών, ο Υπουργός Υγείας και Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας απότισαν φοροτιμής στον πατέρα της παιδιατρικής στην Κύπρο, ο οποίος απεβίωσε το 2012. Τιμούμε σήμερα τον Μινά Χατζημινά, δίνοντας το όνομά του στο παιδιατρικό θάλαμο για την πολυετή προσφορά του για τα παιδιά της Κύπρου, αλλά και την πλούσια ιατρική και κοινωνική προσφορά του, αφήνοντας πίσω του μεγάλο επιστημονικό και κοινωνικό έργο. Εμπνεόμαστε από ανθρώπους όπως τον Δόκτωρ Χατζημινά και παίρνουμε δύναμη για σκληρή και επίμονη δουλειά για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στα παιδιά όλης της Κύπρου. Στον ιατρό, άνθρωπο και πατέρα Μινά Χατζημινά αναφέρθηκε ο εκ των ιών του αείμνηστου παιδίατρου, Δόκτωρ Ιωάννης Χατζημινάς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη τιμή για έναν άνθρωπο, έναν γιατρό και επιστήμονα, αλλά και οικογενειάρχη που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην παιδιατρική στον τόπο μας. Ο ίδιος ποτέ δεν επιδίωξε τιμές και δόξα, αλλά πολλοί έκριναν ότι ήταν άξιος. Ο Μινάς Χατζημινάς υπηρέτησε ως διευθυντής του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από το 1960 μέχρι και την συνταξιοδότησή του. Ήταν ο ιδρυτής της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, ενώ πρωτοστάτησε στη λειτουργία του Κυπριακού Κέντρου Θαλασσεμίας αλλά και στην προσπάθεια καταπολέμησης της υπατήτιδας, οργανώνοντας το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών κατά της υπατήτιδας Β.